Μια επιχείρηση πειθούς των νέων είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να τηρήσουν τα μέτρα για τον κορονοϊό. Οι χαλαρές συμπεριφορές αλλά και τα πάρτι που συνεχίζονται σε πολλά σημεία της χώρας δημιουργούν εστίες υπερμετάδοσης, ενώ έντονο προβληματισμό προκαλεί η χαλαρότητα πολλών που δείχνουν να μην έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και τους κινδύνους που εγκυμονούνται από μια δυνητική μετάδοση στις ευπαθείς ομάδες. Τηρείς τα μέτρα? Όχι, καθόλου τίποτα. Μάσκα ποτέ δεν φορά. Για ποιο λόγο? Δεν θέλω να πάω, δεν την κάνω, δεν θέλω. Ψέματα είναι, δεν πιστεύω τίποτα. Σοκ, προβληματισμός και ανησυχία. Νέοι παραδέχονται στην κάμερα του Sky ότι δεν τηρούν τα μέτρα για τον κορονοϊό και αμφισβητούν την ύπαρξή του. Δεν φοβάσαι για συγγενείς σου, μεγαλύτερους ανθρώπους? Τίποτα, όχι. Έχω μπήσει τόσα άτομα, έχω καλιάσει, έχω κάνει τα πάντα, τίποτα. Έχω μπήκα στην εφορία, άλλη φορά μάσκα μου λένε πάλι μάσκα, τίποτα δεν έβαλα. Για να σε πείσει κάποιος ότι αυτό το πράγμα είναι αληθινό, τι θα έπρεπε να δεις? Να κολλήσει κάποιος δικό μου και να το δω μπροστά μου όμως, ότι είναι όντως κολλημένος. Να μου δείξετε τα στοιχεία, τα χαρτιά, ότι είναι όντως κολλημένος από το κορονοϊό. Η άποψη αυτή ότι για να πιστεί ένας νέος πρέπει να κολλήσει κάποιο συγγενής του ακούγεται όλο και περισσότερο. Για να το πιστέψεις, τι θα έπρεπε ότι να δεις? Ότι έχει κάποιος δικός μου. Ότι έχει κορονοϊό κάποιος δικός μου. Τότε θα το πιστέψω σίγουρα. Ακούω συνέχεια από άλλους και δεν τα πολύ πιστεύω. Δεν ξέρω τώρα, να δούμε. Ξέρεις όμως ότι αν φτάσεις να έχεις συγγενείς σου με κορονοϊό, ειδικά μεγαλύτερη ηλικία, μπορεί να κινδυνεύεις σοβαρά? Ναι, το ξέρω αυτό, αλλά. Άλλοι γνωρίζουν τον κίνδυνο, αλλά εάν η παρέα αποφασίσει να διασκεδάσει, τα μέτρα προστασίας περνούν σε δεύτερη μοίρα. Η αλήθεια είναι θα το σκεφτώ, αλλά πιστεύω θα πάω, ότι εντάξει τώρα θα προσέχουμε όσο προσέχουμε, αλλά δεν ξέρω, πιο πολύ κελάει καλοπέρας πιστεύω στους Έλληνες και όχι να κρατάνε τα μέτρα κτλ. Λίγοι είναι αυτοί που θα διασκεδάσουν, αλλά πρώτα απ' όλα θα κοιτάξουν να είναι ασφαλείς. Μπορεί να πήγαινα, ναι, αλλά θα πρόσεχα. Θα ήμουν προσεκτικός, να απομακρύνομαι από το πλήθος. Αυτό. Προσοχή θέλει απλά. Πολλοί νέοι πιστεύουν ή ότι ο κορονοϊός δεν υπάρχει ή ότι οι ίδιοι είναι άτρωτοι απέναντι σε αυτόν. Συνομήλικοί τους πάντως που τηρούν μέτρα και αποστάσεις τους καλούν να είναι προσεκτικοί για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους. Περισσότερα αφορά τους ηλικιωμένους και τους μεγαλύτερους και τις ευπαθείς ομάδες. Αλλά εμείς οι νέοι είμαστε αυτοί που πρέπει να προσέχουμε, διότι το μεταφέρουμε ευκολότερα. Τηρούμε κάποια μέτρα. Όχι επειδή φοβόμαστε, κυρίως για τους δικούς μας ανθρώπους. Νιώθω την ανάγκη να απευθυνθώ ξανά στους νέους. Όχι σαν μέλος της κυβέρνησης. Όχι σαν κάποιος που βρίσκεται μαζί με χιλιάδες άλλους στην πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά κυρίως σαν πατέρας. Δεν είστε άτρωτοι. Ούτε εσείς, ούτε οι φίλοι σας, αλλά κυρίως δεν είναι άτρωτοι και κινδυνεύουν οι γονείς και οι παππούδες σας. Οι ειδικοί προειδοποιούν. Μπορεί οι νέοι να είναι πιο ανθεκτικοί απέναντι στον ιό, οι συγγενείς τους και ο περίγυρός τους όμως μπορεί να κινδυνεύσει σοβαρά εξαιτίας της αμέλειάς τους.